λέμε, ρε παιδιά. Ωραία. Το λένε οι ακραίοι. Το λέγανε οι ακραίοι. Το έλεγα στον Χατζη Νικολάου. Θυμάμαι το 2009, τον ξέρω τον Νίκο Χατζη Νικολάου. Όπως είχα πει και στην ώρα πυροβολής. Και κόντουσαν να εμφανούν όλοι μαζί. Ακούστε λοιπόν στο βίντεο 634. Τι λέει δημοσιογράφος από τους παλιούς γνωστούς του αστυνομικού ρεπορτάζ. Έχεις κλειρίνει και το έγκλημα. Αυτό που παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια είναι ότι σκοτώνουν ανθρώπους για ασήμαντα χρηματικά ποσά και αφορμές. Έτσι, απόλυτο δίκιο έχεις. Μέχρι την δεκαετία, τέλη της δεκαετίας του 80, το έχω πει και πάλι και το λέω, κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα, με ανοιχτές πόρτες και εδώ στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις και στα χωριά και δεν φοβόμασταν τίποτα. Δυστυχώς τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει και άλλαξαν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 που άνοιξαν τα σύνορα από τα βόρεια σύνορά μας, από κάτω, από Ασία, Αφρική, συγκεντρώθηκαν αλλοδαποί στην Ελλάδα. Θυμάμαι δεκαετία του 94 ο Μπερίσα που άνοιξε και τις φυλακές των μεγαλοκακοποιών, των βαρυπηνητών, καμιά τετρακοσαριά από δάφτους που βγήκαν από τις φυλακές τότε, οι περισσότεροι ήρθαν σε εμάς εδώ. Αυτά λοιπόν από τον Πάνο Σόμπρο, που λέει αυτά που λέμε εμείς, ότι αν δεν ανακοπεί η λαθρομετανάστευση, αν δεν ανακοπεί αυτή η ιστορία και αν δεν κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ισπανοί, το σύνθημα της αριστεράς Ισπανίας με το οποίο συμφωνώ απόλυτα μαζί τους, το σύνθημα των αριστερών της Ισπανίας ξέρετε ποιο είναι? Έστειλε το στρατό. Άκουσε να μαθαίνεις. Πώς ήρθατε από τη θάλασσα? Από τη θάλασσα θα φύγετε. Αυτό είναι το σύνθημα των στρατιωτών που έριξε στη θάλασσα αυτούς που εισέβαλαν το Μαρόκο. Τι είπα δηλαδή? Όπως ήρθες φεύγεις. Οι αριστεροί της Ισπανίας. Όχι σαν τους δικούς μας εδώ πέρα τους δημοκράτες. Αναφέρομαι στο κέντρο δεξιό προσανατολισμό των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό το λουλούδες για μένα δεν έχει να κάνει με την επιλογή της διαφορετικότητα. Έχει να κάνει με το φοβικό του σύνδρομο. Τρέμουν να πούν το αυτονόητο. Οι λαθρομετανάστες με την ελληνική λύση θα φεύγουν από εκεί που ήρθαν. Από τη θάλασσα ήρθαν. Στη θάλασσα να φεύγουν. Τέλος. Απέναντι. Από τα σύνορα επιχείρουν να περάσουν ναρκοπαίδια και πυροβολούμε όποιον παραβιάζει τα σύνορά μας. Τελεία και παύλα. Τι λέει ο κανονισμός? Άλτιση, 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 σύνθημα, παραστήμα κτλ. Δεν τα ξέρεις? Γεια σας. Αυτή είναι η έννοια του κράτους δικαίου, του ασφαλούς κράτους, της εθνικής κυριαρχίας. Τέλος. Ό,τι και να μου λέτε, αυτό πρέπει να εφαρμόσουμε. Ό,τι έκανε η αριστερά στην Ισπανία με το Μαρόκο, που είπε... Πώς ήρθατε από τη θάλασσα? Όπως ήρθατε θα φύγετε. Και τους πέταξε στη θάλασσα. Και καλά έκαναν. Γιατί δεν τους ρώτησαν. Θα μπουν στο σπίτι μου οι μάγκες να μου κλέψουν το σπίτι και να αναμειχθώ? Θα μπουν τα σύνορά μου και θα τους αφήνω επειδή είμαι Νέα Δημοκρατία και επειδή έχω κολλητούς που έχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις και οικονομάνε λεφτά δισεκατομμύρια ευρώ? Σε λίγο θα σε αναγνώσω ότι οικονομάει. Όχι η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Αλλά τις οικονόμες που κάνουν τα στελέχη της. Κάτι χαμηλό μα στελέχει. Αν δείτε που έχουν βάλει οι νεοδημοκράτες, που έχουν βάλει σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε προγράμματα ήλιος, σε προγράμματα τέτοια, θα τραβάτε τα μαλλιά σας. Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, καταλάβετε το. Είναι ένα κόμμα πασοκοσυριζακινάλ η Νέα Δημοκρατία. Τέλος, αυτά που ξέρατε. Εσείς οι πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας, οι εκλεκτοί, οι νοικοκυρέοι, οι ψηφοφόροι, πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το κόμμα σας δεν είναι ακόμα πλέον Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια οριζόντια αντίληψη κοινάλ. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Εσκάτω έλεγα προηγουμένω, η Νέα Δημοκρατία στον ΑΣΕΠ έβαλε 8 ή 9 μέλη και οι 9 είναι Πασόκ. Και οι 9 έβαλε στον ΑΣΕΠ με πρόταση δική τη Νέα Δημοκρατία όλου του Πασόκου. Ακόμα δεν κάνω λάθο και του εκλεκτού βουλευτή του Πασόκ του κ. Κεκέρογλου το δεξιχέρι το πάνω στο ΑΣΕΠ. Έτσι δεν είναι. Συνεργάζονται, ήταν. Συνεργάζονται. Στο γραφείο του. Δεν έχουν άλλους. Δεν είπα, μόνο οι Πασόκοι υπάρχουν. Για τη Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Μητσοτάκη. Και σε λίγο θα σας αποκαλύψω κι άλλα. Πολύ πιο άσχημα. Πολύ πιο δραματικά. Γιατί
ότι πραγματικά μιλάμε για πλιάτσικο στη χώρα μας. Μιλάμε για Σιναλώα. Έχει γίνει η Ελλάδα Σιναλώα. Όπως τα ακούτε. Να τρέμει το φιλοκάρδι του Έλληνα στο σπίτι του. Ο Τόσκας έλεγε γίνεται ανάποδα. Αν μπουν μέσα και αυτοί λένε και θα σε βιάσουμε κιόλας. Η ίδια τακτική δεν είναι. Η ίδια ακριβώς τακτική. Το είπε και ο Παλάσκας, αν δεν κάνω λάθος, για να το δούμε το βίντεο. Ήταν πάνω δεξιά, αριστερά, Παλάσκας, στην εκπομπή με το Σόμπολ. Είπε ο Παλάσκας το εξής. Ότι εμείς δεν ξέρουμε πώς να μυρθούμε, λέει αστυνομική. Και έχει δίκιο ο Παλάσκας, ο Σταύρος. Απόλυτο δίκιο έχει. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφω σε λίγο.